Σας πάω σε έναν ορεινό δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον Δήμο Βιάννου, καλημερίζοντας τον Δήμαρχο, τον Παύλο τον Μπαριτάκη. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά έχουμε στις ημέρες. Επίσης, όλα να είναι καλά για όλους μας. Από τη μια, αυτή η μεγάλη δυστοκία σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές, όχι, με τις υποχρεώσεις του κεντρικού κράτους προς τους δήμους, και από την άλλη είδηση ότι μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης με σημαντικές παρεμβάσεις για το Δήμο Βιάννου και για συγκεκριμένες ενότητες, Έμπαρος, Κάτω Βιάννος, όπως επίσης και με Σικολόγους, με ένα ποσό των 800.000 ευρώ. Τι γίνεται, κύριε Μπαριτάκη? Γιατί εγώ έλεγα ότι αυτή η τακτική, δηλαδή του κλεισίματος της κάνουλας σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις, αφορά σε πάρα πολλά μέτωπα και δεν είναι μόνο για τους ναυαγοσώστες, είναι για έργα σε όλη την δημοτική ενότητα. Πράγματι υπάρχει μια υστέρηση, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σαν αυτοδιοίκηση, και γενικά μιλάω τώρα, να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση για μια σειρά έργο που έχουμε όλοι ανάγκη. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα έχουμε, ας πούμε, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπως ήταν το πρόγραμμα Τρίτης ή το Φιλόδημος παλαιότερα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και ούτε έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ενημέρωση ότι ετοιμάζεται κάποιος τέτοιο σχεδιασμός. Από την άλλη, το ΕΣΠΑ είναι γνωστό. Είναι σχεδόν, έχει εξαντληθεί, θα έλεγα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να ακούμε ένα ποσό ότι για την πενταετία αυτή που τρέχει στην Κρήτη θα έχουν 570 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, το οποίο όμως στη δράση του γενικά, επειδή έχει πολλές κοινωνικές δράσεις, όπως είναι η παιδική σταθμή που καλώς τις έχει, όπως είναι τα άλλα αυτά τα προγράμματα τα οποία πρέπει να τρέξουν κοινωνικού περιεχομένου, δεν υπάρχει μεγάλη ευχέρεια για την δημιουργία έργων που έχει ανάγκη ο τόπος. Και μιλάω για έργα υποδομών, όπως είναι να μπορέσουμε να κάνουμε οδοποιία, να μπορέσουμε να κάνουμε αποχαιρετευτικά δίκτυα, να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην ίδρυυση που είναι μεγάλη ανάγκη, παρεμβάσεις σε υποδομές που αποτελεί τομέα. Περιμένουμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ανοίξει, θέλουμε να πιστεύουμε, προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία την οποία έχουμε να αξιοποιήσουμε κάποια χρήματα, ειδικά με παρεμβάσεις του πρωτογενή τομέα σε θέματα αγωγικής οροπίας ή σε άδες. Γιατί έκλεισε αυτή η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων? Δεν είναι ότι έχει κλείσει. Υπάρχει μια αναστολή, θα έλεγα, προς το παρόν. Δηλαδή, έχουμε αυτό την απάντηση, περιμένετε να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε την υλοποίηση του προϋπολογισμού του κράτους, του κεντρικού προϋπολογισμού, να δούμε τι ρευστότητα θα υπάρχει. Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το λεγόμενο ΕΠΑ όπως λέγεται τώρα, το οποίο είχε μια ευελιξία να πάρουμε κάποια χρήματα, θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, διότι με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μπορούμε και υλοποιούμε έργα καθημερινότητα, από μια μικρή συνεντόστρωση μέχρι ένα μεγαλύτερο οδοποίηση, να αποκαταστήσουμε κάτι πιο σημαντικό. Ήταν πιο ευέλικτο. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε σε μια στάση αναμονής. Δεν το έχουμε γιατί αυτό το πρόγραμμα, ή μάλλον δεν το έχετε γιατί. Δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να πούμε ότι μέσα από το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων. Είναι ένα θέμα, είναι, ας πούμε, η Θεσσαλία. Όπου εκεί υπάρχει ανάγκη και το βλέπουμε και εμείς, κανείς δεν θα πει όχι. Ένα σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών πήγε στην αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που έγινε στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτό είναι αλήθεια, είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και πρέπει, κανείς δεν θα
πει όχι ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές. Ναι, ακριβώς. Και να μην, για, και να μην επικαλείται. Μισό λεπτό, γιατί εδώ θα δημιουργηθούν ανισότητες και κάποιοι θα τα βάλουν με μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία χρειάζεται μια ιδιαίτερη ανάπτυξη αυτή την ώρα. Διότι όχι, εμείς στηρίζουμε. Σαφέστατα, το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί πάθαμε καταστροφές και αλίμονο. Άλλο θέλω να πω. Να μην το χρησιμοποιήσουν κατά τα δοκούν ή δια πάσα νόσων και, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλέσουν ανισότητες και δυσφορίες. Ναι, αυτό ήδη έχει τεθεί, το έχουμε βάλει και στα κεντρικά, τα δικαστικά μας όργανα και στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΡ, ότι εδώ κοιτάξτε πρέπει να δούμε. Καλώς εκεί στηρίζουμε όλοι, να συμβάλλουμε όλοι, δεν λέει κανείς όχι και δεν θα πει ποτέ κανείς από εμάς, βλέπουμε τις ανάγκες, όμως πρέπει να δούμε και η υπόλοιπη Ελλάδα, διότι δεν είναι μόνο εδώ η Κρήτη, τα ίδια είναι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Βόρεια Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, οι ανάγκες είναι παντού. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε άμεσο χρόνο και αυτό που μου είπε και ο Υπουργός Προθέσεις που βρεθήκαμε να δούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού το επόμενο τρίμηνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης. Πρέπει πραγματικά να το δούμε, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι η καθημερινότητα, κυρία Τοντιράκη. Δηλαδή είναι ανάγκες όλες αυτές. Εμείς ως Δήμοι, και ειδικά η μικρότερη Δήμη, η μεσαία και η μικρή Δήμη, δεν έχουμε τίποτα προϋπολογισμούς που να μπορούν μέσα από δικά μας έσοδα. Αυτά είναι τα που καλύπτουν τα λειτουργικά μας. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Έτσι. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε, που είναι πολλές οι ανάγκες, να πάμε να φτιάξουμε ένα δρόμο, να πάμε να φτιάξουμε μια παρέμβαση που θέλει, βοηθάει την καθημερινότητα. Εδώ πρέπει να έχουμε το κλαδοδικό εργαλείο, το κάνουμε. Δεν ζητάμε. Σήμερα των πολιτών είναι, στους πολίτες πρέπει να επιστρέφουν. Έτσι. Ωραία. Αυτό ζητάμε. Δεν είναι μόνο να μας λένε κάτι μελέτες, γιατί έχουμε και μελέτες έτοιμες, οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ας πούμε, εμείς κάτω έχουμε μελέτες βιολογικού καθαρισμού. Αν δεν μας ανοίξει ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση, θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα των 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορούμε. Έχουμε μελέτες οδοποιίας. Πώς θα τις κάνουμε, αν δεν μας χρηματοδοτήσουμε? Κάποτε δεν είχαμε τις μελέτες για να χρηματοδοτήσουμε τα έργα. Με όλες αυτές τις ελλείψεις που υπήρχαν, σήμερα έχουμε τις μελέτες, αλλά δεν δίνουν τα χρήματα, λέγοντας ότι κάντε λίγο υπομονή, περιμένετε, πάτε παρακάτω. Υπάρχουν αλλού ανάγκες να δοθούν τα χρήματα αυτά. Πώς γυρίζουν τα πράγματα? Ακούστε τώρα. Έχουμε ετοιμάσει μια σοβαρή μελέτη για αποκατάσταση παραλιακού μετώπου καθού και να το κάνουμε. Μας το λέγανε, περάσαμε 1000 κύματα. Την κάναμε τη μελέτη, μόνοι μας ως Δήμος, την παλέψαμε, περάσαμε. Τώρα έχουμε τη μελέτη. Πάω από Υπουργείο σε Υπουργείο, δεν έχω τώρα, πάω παραίστερα, πήγαινα στον άλλο Υπουργό, μου προσέχει αυτός, πήγαινα στον. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να πάμε έτσι. Είναι μια ανάγκη, καταστρέφεται μια περιοχή. Η πολιτεία δεν νομίζω τώρα τα 2,5 εκατομμύρια ότι είναι το τραγικό ποσό να το χρηματοδοτήσει και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο χρηματοδότηση. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι και οι πολίτες φωνάζουν και γκρινιάζουν στον Δήμαρχο. Εντάξει, σας είπα, εκεί τα όρια μας που είναι τα κάνουμε και τα ξεπερνούμε κιόλας. Είναι η γνωστή μελέτη για την ακτογραμμή, έτσι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να είναι η πολιτεία και να έρθει και να δει αυτή κατάσταση για να δώσει τα χρήματα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο σημαντικό υποδομής. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα ωραία. Δώστε μου δύο κουβέντες. Ωραία, με δύο κουβέντες. Αυτή η μελέτη για τη σωτηρία της ακτογραμμής, τι προβλέπει με δύο κουβέντες, κύριε Μπαριτάκη? Είναι η αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου από το ανατολικά, από το λιμάνι του Καστρίου μέχρι την περιοχή της λίμνης που λέμε στον Γιατόκα, που είναι περίπου 1400 μέτρα και παρεμβαίνει στην αυτή, η οποία διαβρώνει σήμερα, έχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τη διάβρωση. Αποκαταστούμε το μεραλιακό μέτωπο, αλλού θωρακίζοντάς το και αλλού δημιουργώντας παραλία. Με βάση κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν με κάποιους μόλους, με κάποιους μόλους, είτε ύφαλους είτε έξαλους, όπου χρειάζεται. Τα προτείνει αυτά η ειδική, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ανάπλαση στην έννοια της παραλίας. Να προστατεύσουμε την παραλία με τη διάβρωση που τρώει τον παραλιακό δρόμο, που τρώει τις περιουσίες, διαβρώνει και έρχεται προς τα έξω η παραλία. Αυτό προσπαθούμε με κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει μετά από μελέτες που έχουν
κάνει ειδική, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το παραλιακό μέτρο. Μάλιστα. Πείτε μου επίσης με δύο κουβέντες, έμπαρος, κάτω βγαίνος και σηκολόγος, τι είναι αυτό που περιλαμβάνουν οι αναπλάσεις. Είναι από το πρόγραμμα Leader, το οποίο από παλαιότερα που ήμουν δήμαρχος το 2019 είχε εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοδότηση μαζί με την ανάπλαση τη Θάρβησαν, 1 εκατομμύριο το σύνολο των αναπλάσεων αυτών. Από το πρόγραμμα αυτό είχε υλοποιηθεί μόνο η ανάπλαση τη Θάρβης, τα άλλα δεν είχαν καταφέρει να γίνουν και ήταν χρήματα τα οποία τα σώσαμε στο παραένα μετά από παρεμβάσεις στον Περιφερειά και στη Διοικητική Αρχή. Είδαν ότι πράγματι μπορούμε να το υλοποιήσουμε το έργο αυτό. Είμαστε και κάπως τυχεροί, διότι εδώ και παράταση μέχρι το 2025 στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Οπότε μας δώσαν πάλι την έγκριση εκ νέου, την έγκριση δημοπράτησης. Ήταν μια εξασφαλισμένη δηλαδή χρηματοδότηση από το 2019. Μάλιστα. Το Μάιο του 2019. Με τρεις λέξεις, πλατείες, δρόμοι, σχολεία, ενδεχόμενα. Να μην χαθούν τα 700, διότι δεν έχουν την πολυτέλεια που θα συμπαραβήσουμε χρήματα. Τα εξασφαλίσαμε και πάμε τώρα να δημοπρατήσουμε τις σημαντικές αυτές τρεις παρεμβάσεις στους οικισμούς που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.